Τώρα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσουκαλάς. Γεια σου Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Για να συζητήσουμε για πιεσοθεραπεία για μείωση της όρεξης. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους. Ακριβώς. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η τελευταία αυτή μελέτη συγκεντρώνει όλες τις προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ανασκόπηση, ναι. Και τελικά μας δείχνει ότι έχει αρκετή αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, αν καθίσουν οι τηλεθεατές μας στο σπίτι και πιέσουν κάποια ειδικά σημεία με ασφάλεια, μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές στον οργανισμό. Μας κόβει την όρεξη. Μας το υποσχέθηκε. Θα μας τα δείξει τα σημεία. Περίμενε. Μου έλεγε τώρα στο. Βλέπουμε τις ιστορίες υγείας ότι η πιεσοθεραπεία ή ο βελονισμός κτλ. Μπορούν να δράσουν σαν το τζόκινγκ. Ακριβώς. Η μελέτη αναφέρει μέσα ότι παρόμοιοι μηχανισμοί φαίνεται να υπάρχουν όπως με τους μηχανισμούς της άσκησης. Ναι. Και πέρα από αυτό, καταστέλει την όρεξη, μπορεί να έχει ένα ρυθμιστικό ρόλο στην όρεξη. Να δούμε τη μελέτη σας, παρακαλώ, πάρα πολύ που μας τη λέει ο Γιώργος Τσουκαλάς. Να δούμε, γιατί έχει μαζέψει στοιχεία από πολλές μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα, αυτή η ανασκόπηση. Ρυθμίζει το μεταβολισμό των λιπιδίων. Πολύ σημαντικό. Τροποποιεί παράγοντες φλεγμονής και μειώνει την όρεξη. Και όχι μόνο, εξήγησε μου, μετατρέπει και το λίπος. Ακριβώς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν μελέτες που έχουν επικεντρωθεί στο πώς ο λευκός λιπόδης ιστός προάγεται με το βελονισμό να μετατραπεί σε καφέ λιπόδη ιστό, που είναι λιγότερο βλαπτικός για τον οργανισμό. Α, είναι λιγότερο βλαπτικός. Mm-hmm. Έχουν γίνει συζητήσεις για το καφέ λίπος. Να δείξουμε τα σημεία. Να δείξουμε τα ενδιαφέροντα σημεία του βελονισμού. Να βάλουμε μάσκα και να μου δείξει αυτά τα σημεία τι πρέπει να κάνουμε. Είναι σημεία σε όλο το σώμα. Είναι σημεία σε όλο το σώμα. Είναι σημεία τα οποία βρίσκονται στο αυτί, είναι σημεία που βρίσκονται στα χέρια είναι μας. Είναι πλάνα, αυτά μην τα βλέπεις. Ακριβώς. Είναι σημεία που βρίσκονται στα πόδια, καθώς επίσης και στην κοιλιά. Τι θέλεις να κάνω, κάτσε μπροστά. Αν σε διευκολύνει να δείξουμε πρώτα στο αυτί και στα χέρια, να τα βασικά εκεί. Σημεία, ναι. Κύριε Ζερβέ, κάθομαι μπροστά. Και στη συνέχεια μπορούμε να ξαπλώσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, καθόμαστε, στέκομαι εγώ πίσω. Θα δείξω ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Αν φαίνεται στην κάμερα, ναι. Το οποίο βρίσκεται ακριβώς μέσα στο αυτί. Ναι. Και μπορούμε να πιέσουμε όλη αυτή την περιοχή του αυτιού. Έτσι, οπότε ερχόμαστε και πιέζουμε 2, 3, 4 διαφορετικά σημεία με το δάχτυλό μας σε αυτή την περιοχή, όπου είναι πάρα πολύ σημαντική η περιοχή, γιατί υπάρχει το πνευμονογαστρικό νεύρο και υπάρχει δηλαδή μία σύνδεση που στέλνει κατευθείαν μήνυμα προς τον εγκέφαλο και προς το γαστροεντερικό σωλήνα. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι η πίεση είναι έντονη. Εξήγησέ μου να ξέρουν πόσο έντονα το πιέζεις. Το πιέζεις κυκλικά. Πιέζουμε κυκλικά, πιέζουμε για ένα λεπτό την περιοχή. Δεν χρειάζεται να είναι επώδυνη περιοχή. Μπορεί να βρούμε ένα επώδυνο σημείο, δεν χρειάζεται να πονάμε. Ναι. Και δίνουμε προκαλούμε έναν ερεθισμό αυτών των σημείων του βελονισμού. Ο βελονισμός δρά διαμέσου του νευρικού συστήματος. Ναι. Οπότε όλα αυτά είναι κλάδι από νεύρα που αναδύονται, γι' αυτό και έχουν μια πολύ ισχυρή επίδραση. Ωραία, είπαμε, σε αυτό το σημείο δύο-τρεις φορές με το δάχτυλό μας για ένα λεπτό. Ακριβώς. Στο χέρι. Πολύ σημαντικά σημεία βελονισμού στο χέρι. Να κρατάω. Ακριβώς, βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Ναι. Ωραία, που μπορούμε αντίστοιχα να πιέζουμε και αυτό το σημείο. Και από πάνω και από κάτω. Και στη ράχη, ναι. Ναι. Ωραία. Σε αυτό το σημείο του χεριού, όπου μπορούμε να πιέζουμε ταυτόχρονα και τα δύο, γιατί φανταζόμαστε ότι ο τηλεθεατής θα ξεκινήσει να το εφαρμόζει στο σπίτι για ένα λεπτό. Οπότε χρειάζεται κάποια λεπτά. Ναι. Και επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Οπότε πιέζοντας σημεία βελονισμού στην περιφέρεια κυκλικά για ένα λεπτό, στέλνουμε ένα ερέθισμα το οποίο καταστέλει την όρεξη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπαμε. Να, ωραία, πες μου ξανά τα σημεία. Έχει σημαντικό γιατί όλοι σε παρακολουθούν εδώ με γουρλωμένα μάτια. Πες ξανά τα σημεία. Για να μειώσουν την όρεξη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, σημείο βελονισμού εδώ, σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, δύο, τρία. Τρία πολύ σημαντικά σημεία στο χέρι. Έτσι. Τρία, ναι, τέρμα. Τρία και ένα ακόμα σε αυτό το σημείο στο χέρι. Μάλιστα, έτσι. Ωραία, ωραία. Αντίστοιχα, πέρα από το κεφάλι, το χέρι, υπάρχουν στην κοιλιά και στα κάτω άκρα. Πάμε να δείξουμε κάποια πολύ σημαντικά σημεία στην κοιλιά. Ξαπλώνω. Ξαπλώνουμε. Ωραία. Θα ξαπλώσω για να δείξουμε στην κοιλιά. Δεν σε είχα προετοιμάσει για την κοιλιά, αλλά εντάξει. Είναι πολύ σημαντικά σημεία. Δηλαδή, βρίσκουμε τον αφαλό, πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά του αφαλού, περίπου δύο δάχτυλα, έτσι, και ξεκινάμε και μπορούμε να πιέζουμε αυτά τα σημεία
που βρίσκονται εκατέρωθεν του αφαλού. Κυκλικά. Και πιέζω. Ωραία. Δύο δάχτυλα επάνω και δύο δάχτυλα κάτω βρίσκονται επίσης σημαντικά σημεία. Από τον αφαλό, ε. Από τον αφαλό. Οπότε έχουμε ένα, δύο, τρία σημεία βελονισμού σε αυτή την περιοχή. Αντίστοιχα σημεία βελονισμού βρίσκονται στην απόσταση μεταξύ της ξυφοειδούς απόφυσης και του αφαλού. Στο κέντρο της απόστασης δεν πιέζω δυνατά. Βλέπεις, στο στομάχι, είναι... όχι, δεν πιέζει ακριβώς, δυνατά. Είναι ένα πολύ ήπιο άγγιγμα, κυκλικό. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δερματικοί κλάδοι δηλαδή νεύρων, οι οποίοι αναδύονται και φτάνουν σε αυτές τις περιοχές που είναι τα σημεία βελονισμού και μέσω αυτού μεταφέρεται το ερέθισμα στη σπονδυλική στήλη και στο κεφάλι για να επιτύχουμε αυτούς τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της όρεξης. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν το κάνουμε μόνο στα αυτή και μόνο στο χέρι, είναι αποτελεσματικό ή πρέπει να πιέζουμε αυτή, χέρι, κοιλιά και πόδια που μας είπες? Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πράγματι έχει και αυτή και χέρι και κοιλιά και πόδια. Αλλά υπάρχουν ανεξάρτητες μελέτες που δείχνουν ότι μόνο ο ότο βελονισμός, ο βελονισμός στο αυτή είναι ικανός να δράσει στην απλή παχυσαρκία. Σε πόσο θα δούμε αυτή την επίδραση στην όρεξη αμέσως? Πάντοτε με την υποστήριξη του γιατρού και του διατροφολόγου εφαρμόζουμε το βελονισμό, οπότε θα πρέπει να υπάρχει μία οδηγία και σωματικής δραστηριότητας και διατροφικών οδηγιών από τον διατροφολόγο και χρειαζόμαστε περίπου, ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε, από 4 μέχρι 12 εβδομάδες. Από 4 μέχρι 12, δηλαδή και... μπορούμε να δούμε και στον ένα μήνα τα αποτελέσματα, εννοείς, άμεσα. Ή και περισσότερο χρόνο, εάν το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.